καλύτερη ζωή. Εκεί, Τσαρμπέ, έχετε δίκιο. Τα ΚΕΚ έχουν διάφορα προγράμματα από το Υπουργείο Εργασίας, όμως το πρόβλημα της ανεργίας δεν λύνεται με τα προγράμματα που δίνει το Υπουργείο Εργασίας. Εμείς ως ΚΕΚ Νομού Κορυφαίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχουμε κάνει αρκετά προγράμματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόγραμμα σε εξέλιξη, έχει βγει προκήρυξη και παίρνουμε αιτήσεις μέχρι 11 Ιουλίου. Είναι για 20 ανέργους για τεχνίτες βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Είναι 550 ώρες, 280 ώρες είναι η θεωρία στο ΚΕΚ και 270 ώρες είναι η πρακτική σε επικοινωνίες του νομού με τις οποίες θα συνεργαστούμε και λαμβάνουν οι άνεργοι που θα επιλεγούν σε αυτό το πρόγραμμα 5 ευρώ ανά ώρα. Βεβαίως, όπως είπα, δεν γίνεται το πρόβλημα της ανεργίας με τα προγράμματα αυτά. Πρέπει η πολιτεία να τρέξει άμεσα. Η ανεργία καλπάζει καθημερινά. Έχει ήδη ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο και δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα. Από αυτούς που φοιτούν σε αυτά τα προγράμματα, που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, απορροφώνται καθόλου? Ο στόχος, κύριε Τσαρμπέ, έχετε απόλυτο δίκιο, είναι μέσα από τα προγράμματα αυτά να μπορέσουμε κάποιους να τους εντάξουμε στην αγορά εργασίας. Λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να βρουν κάποια δουλειά. Αυτός είναι ο στόχος. Γι' αυτό προσπαθούμε αυτοί που κάνουν τα προγράμματα αυτά να μπουν σε κάποια μόνιμη εργασία, επαναλαμβάνω. Όμως μέχρι στιγμής δεν έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Αυτό τι φταίει? Φταίει ότι δεν είναι καταρτισμένοι καλά ή ότι τελικά οι επιχειρήσεις μπαίνουν στη διαδικασία να παίρνουν το δωρεάν προσωπικό αυτό για να αποκαλύψουν? Απλώς οι επιχειρήσεις ακόμη δεν έχουν ανταποκριθεί επαρκώς και να αυτούς οι οποίοι κάνουν πρόγραμμα πρακτική στο εργοστάσιο να τους βαστίξουν. Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις που κάποιοι που πήγαν σε μια επιχείρηση με πρόγραμμα του ΚΕΚ να κάνουν την πρακτική τους άσκηση έμειναν για δουλειά μόνιμοι. Δεν είναι χαμένη η ελπίδα δηλαδή να πει όχι, σε βέβαια, αυτό είναι στόχος και των προγραμμάτων, έτσι. Στην Ευρώπη νομίζω ότι τα ποσοστά είναι μεγαλύτερα αυτό οι οποίοι εντάσσονται μετά στην αγορά εργασία. Παίρνει κάποια μπόνους ο εργοδότης που παίρνει προσωπικό από αυτά τα προγράμματα? Εξαρτάται τι πρόγραμμα είναι αυτό. Υπάρχουν και προγράμματα τα οποία ο εργοδότης παίρνει κάποιο μπόνους. Είναι αναλόγως το πρόγραμμα το οποίο θα ενταχθεί και θα λάβει μέρος ο εργοδότης. Άρα καλό είναι κάποιος που έχει σχετικό επάγγελμα να εκμεταλλεύεται αυτά τα προγράμματα, γιατί μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόγραμμα μετά που να τρέχει με μπόνους για τον εργοδότη. Μπορεί και αυτό να συμβεί. Επίσης περιμένουμε και τα λεγόμενα προγράμματα voucher. Ακόμη δεν έχουν βγει αυτά, δεν έχει γίνει η προκήρυξη, είναι θέμα ημερών. Οπότε οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι του νομού Κορυνθίας να απευθύνονται στο ΚΕΚ του νομού Κορυνθίας Κωστή Παλαμά 53 στο τηλέφωνο 22344, να ρωτάνε καθημερινά για να μπορέσουν και αυτοί είτε και στον ΑΕΔ να παίρνουν τηλέφωνο να ενταχθούν στα προγράμματα τα λεγόμενα voucher. Και επαναλαμβάνω επίσης, μέχρι 11 ευρώ δεχόμαστε αιτήσεις ανέργων για το πρόγραμμα που σας είπα στην αρχή, τεχνίτες βιομηχανικών εγκαταστάσεων, είναι για 20 ανέργους. Οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται και να κάνουν αιτήσεις στο ΚΕΚ του νομού. Όσον αφορά τις πληρωμές σε αυτά τα προγράμματα, τελικά το Υπουργείο εκταμιεύει? Ακούστε, υπάρχουν προγράμματα μετά από τη λήξη τους που σε ένα διάστημα το Υπουργείο εκταμιεύει τα λεφτά. Όταν εμείς πάρουμε τα χρήματα από το Υπουργείο, αμέσως τα δίνουμε στους εκπαιδευόμενους. Όποια καθυστέρηση συμβαίνει ή αν συμβαίνει, είναι θέμα Υπουργείου, είναι θέμα εκταμίευσης. Όταν τα χρήματα, επαναλαμβάνω, εμείς τα πάρουμε από το Υπουργείο, να είναι το πρωί, καλούμε και πληρώνουμε και τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές οι οποίοι κάνουν τα προγράμματα αυτά. Άρα δεν έχει να κάνει καθόλου με τα μέρη που θα κάνει την πρακτική, με τον εργοδότη που θα κάνει την πρακτική? Όχι. Πληρώνεται κατευθείαν από το... Τα χρήματα βγαίνουν από το Υπουργείο Εργασίας σε κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά και όταν εμείς πάρουμε τα χρήματα αυτά, αμέσως καλούμε τους ανέργους που έχουν λάβει μέρος σε οποιοδήποτε πρόγραμμα και παίρνουν τα χρήματα τα οποία τους αναλογούν.